Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από 5 χρόνια, πριν αρχίσει δηλαδή η δίκη, υπήρχε μια μεγάλη καχυποψία για το πώς μπορεί να χειριστεί κανένας αυτή την υπόθεση. Και βέβαια η ίδια η Εκκλησία αυτή εμφανιζόταν ως ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή τη δίκη ως μέσο προβολής των απόψεών της, ως απόδειξη της σκευωρίας εναντίον της. Έλεγε ότι θα καλέσει κανάλια, ξένους δημοσιογράφους, διεθνείς παρατηρητές και δεν ξέρω ποιον άλλον για να την παρακολουθήσει. Και τι είδαμε, όταν ξεκίνησε η δίκη, έδωσαν αγώνα οι χρυσαυγίτες να μην υπάρχει κανένας είδους καταγραφή, καμιά κάλυψη τηλεοπτική, ραδιοφωνική κλπ. Ακόμα και εμάς τους δημοσιογράφους μας απαγόρευσαν να έχουμε κασετόφωνα μήπως τυχόν και έξω αυτό που πραγματικά γίνονταν εκεί μέσα. Γιατί? Γιατί πραγματικά αυτοί που ήξεραν περισσότερο από όλους τους άλλους το τι είναι η Χρυσή Αυγή, ήταν οι Ελληνικές Αυγίδες. Και καταλάβαιναν τι θα συμβεί. Το συμπέρασμά μου είναι ότι το αντιφασιστικό κίνημα ήταν αυτό που ήταν παρόν σε όλη τη διαδικασία. Θυμίζω ότι την πρώτη μέρα οι Χρυσή Αυγίδες φύλαγαν καραούλι και χτύπησαν μάρτυρες για την φίλους του Παύλου που ερχόντουσαν για να καταθέσουν. Θυμίζω ότι στο εφετείο έκαναν τραυματισμούς μέσα και έξω, ότι χτύπησαν συνηγόρους, ότι χτύπησαν την ελευθερία κάποια στιγμή αργότερα στην φαβέλα. Αυτά όλα είναι κατά κάποιο τρόπο τουλάχιστον στο δικαστήριο παρελθόν. Δεν τολμάει να εμφανιστεί κανένας τους. Δεν τολμάει επειδή υπάρχει κάποια αριστερή πολιτοφυλακή, αλλά γιατί έχουν αποκαλυφθεί πλέον και δεν μπορούν να κρυφτούν. Θα ήθελα να σας πω κάτι σχετικά μια κατάληξη σχέση με την δικαστική διερεύνηση. Ένα παράδειγμα. Το πώς συνδέεται το αντιφασιστικό κίνημα με την δικαστική διερεύνηση. Και ότι δεν είναι αυστηρά νομική ούτε αυστηρά πολιτική αυτή η υπόθεση. Κάποια στιγμή διαφάνηκε πρόθεση τροποποίησης του άρθρου 187.1 με τρόπο που ουσιαστικά θα αποτελούσε ένα βήμα για την απαλλαγή της ηγεσίας. Ξεσκώθηκε το αντιφασιστικό κίνημα και πάθηκε πίσω. Το ίδιο έγινε πρόσφατα και με την μια τροποποίηση στους ποινικούς του ποινικού κώδικα.